Να συνδεθούμε τώρα με τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο, που θα μας ενημερώσει για το τροχαίο ατύχημα, Αλέξανδρε, χωρίς ευτυχώς σοβαρές συνέπειες, που είχαν στην Ουγγαρία οι τρεις διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο Γιάννης Φετφατζίδης, ο Βαγγέλης Μόρας και ο Παναγιώτης Ταξίδης, ενώ κατευθύνονταν μεταξύ στο αεροδρόμιο, προκειμένου να ταξιδέψουν στην Ιταλία όπου και αγωνίζονται. Mm-hmm. Και οι τρεις παίκτες είχαν κυριολεκτικά άγιο, έτσι, καθώς ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμια ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκαν. Έτσι έγινε πραγματικά, Λίνα. Τυχεροί μέσα στην ατυχία του στάθηκαν τρεις διεθνείς. Αυτό είναι το ταξί στο οποίο επέβαιναν, που βλέπετε. Ήταν το χάρο με τα μάτια τους, καθώς αυτό το ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Αυτά είναι τα συντρίμια από το άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο ένας οδηγός να είναι νεκρός, όπως επιβεβαιώνει και η αστυνομία της Βουδαπέστης. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι οι πρώτες εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος, εικόνες που πραγματικά προκαλούν σοκ. Καθώς το ταξί υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ και το αυτοκίνητο, το επιβατικό με το οποίο συγκρούστηκε, μετατράπη σε μια άμορφη μάζα. Αυτό το ταξί μετέφερε το Φετφατζίδη, το Μόρα και τον Ταξίδη, όπως είπες και εσύ, στο αεροδρόμιο. Οι Έλληνες διεθνείς μετά το δυστύχημα, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης για να υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να τους παρασχεθούν και οι πρώτες βοήθειες. Ο Βαγγέλης Μόρας και ο Παναγιώτης Ταξίδης αυτή την ώρα θα πάρουν εξιτήριο, ενώ ο Γιάννης Φετφατζίδης, που χτύπησε λίγο περισσότερο από τους άλλους δύο στο κεφάλι κατά τη σύγκρουση, υπευλήθη σε περισσότερες εξετάσεις και αναμένεται να πάρει εξιτήριο το απόγευμα, βάζοντας οριστικά τέλος στην περιπέτεια που έζησαν οι τρεις τους επί ουγγρικού εδάφους. Να πούμε ότι και οι τρεις παίκτες διανυκτέρευσαν στη Βουδαπέστη για να ταξιδέψουν από εκεί σήμερα το πρωί στην Ιταλία, προκειμένου να επιστρέψουν στις ομάδες τους. Είναι μια τακτική συνηθισμένη στα μάτια της εθνικής ομάδας. Γίνεται για να αποφύγουν οι παίκτες τη βραδινή ταλαιπωρία και να επιστρέψουν στην Ελλάδα και από εκεί να πάνε στις χώρες στις οποίες αγωνίζονται. Να κλείσουμε λέγοντας ότι μετά το δυστύχημα ήταν τόσο σφοδρό που η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου διακόπηκε για αρκετή ώρα μέχρι να μαζευτούν τα συντρίμια. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να δούμε τι σου δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας μας στην Ουγγαρία σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τριών διεθνών. Οι διεθνείς μας είναι καλά στην υγεία τους, η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Σε λίγο αναμένεται να βγουν οι δύο, ο Ταξίδης και ο Μόρας, και το απόγευμα αναμένεται, αφού ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, αναμένεται να πάρει εξιτήριο και ο κύριος Φετφατζίδης. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά τους ο πρόξενος εδώ από την ελληνική πρεσβεία, ο κύριος Λουκάς Τσόκος, καθώς και μεταφραστής της πρεσβείας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χότβιν της Βουδαπέστης. Την Πριτανία του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίες και